Σοκάριο ο αντιπρόεδρο του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλεία Δημήτρη Μετβέντεφ με την πρόβλεψή του για το τι περιμένει τον Ντόναλτ Τραμπ στην περίπτωση που επιμείνει να λήξει τον πόλεμο στην Ουκρανία στην περίπτωση που κερδίσει τι προεδρικές εκλογέ των ΗΠΑ. Τον περιμένει η μοίρα του Τζον Kennedy. Δεν έχουμε κανένα λόγο να περιμένουμε πολλά. Οι εκλογέ δεν θα αλλάξουν τίποτα για τη Ρωσία, γιατί οι θέσει των υποψηφίων αντικατοπτρίζουν πλήρω μια δικοματική συνένεση για την ανάγκη να ετηθεί η χώρα μα, έγραψε ο Δμήτρη Μετβέντεφ στο Telegram. Η Καμάλα είναι ανόητη, άπειρη, ελεγχόμενη και θα φοβάται όλου του γύρω τη. Θα κυβερνήσει ένα συνάδελφο από του πιο σημαντικού υπουργού και βοηθού, συν έμεσα οικογένεια Ομπάμα. Ένα κουρασμένο Τραμπ που εκτοξεύει κοινοτοποίηση όπω θα προσφέρω μια συμφωνία και έχω εξαιρετική σχέση με, θα αναγκαστεί επίση να συμμορφωθεί με όλου του κανόνε του συστήματο. Δεν μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο ούτε σε μία μέρα, ούτε σε τρει μέρε, ούτε σε τρει μήνε. Και αν προσπαθήσει πραγματικά, θα μπορούσε να γίνει ο νέο JFK. Μόνο ένα πράγμα έχει σημασία. Πόσα χρήματα θα βγάλει ο Άσιγκτον για τον μακρινό πόλεμο κάποιου άλλου. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ρεπουμπλικανό θα πρέπει να ακολουθήσει του κανόνε που έχει θεσπίσει το σύστημα. Η Μόσχα έχει προειδοποιήσει τι ΗΠΑ ότι θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τι προειδοποίησει τη Ρωσία για τα πυρηνικά για να αποφύγουν τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Δημήτρη Μετβέντεφ προειδοποίησε τι ΗΠΑ το Σάββατο ότι είναι λάθο να πιστεύουν ότι οι Ρώσοι δεν θα περάσουν ποτέ την πυρηνική γραμμή. Μιλώντα στο τηλεοπτικό δίκτυο RT, ο Μετβέντεφ ζήτησε από τι ΗΠΑ να λάβουν σοβαρά υπόψη του τι προειδοποιήσει τη Ρωσία για χρήση πυρηνικών όπλων, προκειμένου να αποφευχθεί ο Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Μετβέντεφ δήλωσε ότι οι ψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν επιθυμούν τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά για κάποιο λόγο πιστεύουν ότι οι Ρώσοι δεν θα περάσουν ποτέ μια καθορισμένη γραμμή αντίδραση. Η δήλωση έγινε στον απόϊχο μαζική άσκηση των πυρηνικών δυνάμεων τη χώρα με εκτοξεύσει πυράβλων σε μια προσωμείωση ενό χτυπήματο αντιπίνων, καθώ συνέχισε να επιδεικνύει τι πυρηνικέ δυνατότητε τη χώρα εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τη Δύση για την Ουκρανία. Ο Πούτιν, ο οποίο έχει επανειλημμένα απειλήσει με χρήση πυρηνικών, καθώ προσπαθεί να αποτρέψει τη Δύση από την αύξηση τη υποστήριξη προ την Ουκρανία τόνισε πρόσφατα ότι το πυρηνικό πλούστασιο της Ρωσίας παραμένει αξιόπιστος εγγυητή της κυριαρχίας και της ασφάλειας της χώρας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.